Νέα επεισόδια στην σύγκρουση Γενικού Ελεκτή Υπουργού Εσωτερικών εγκαταγράφηκαν σήμερα. Η ελεκτική υπηρεσία δεν είναι υποχείριο ιδιωτικών συμφερόντων και ούτε αποδέχεται ότι είναι αναρμόδια να εκφράζει απόψεις επί θεμάτων ειδικής δεοντολογίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, ανέφερε με δηλώσεις στον Αντένα ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Είχαμε και με άλλους υπουργούς κατά καιρούς, με κάποιους υπουργούς διαφωνίες. Ο κύριος Χάσικος έχει ένα χαρακτήρα με τον οποίο εκδηλώνει πιο έντονα τις δικές του διαφωνίες. Αυτό το σεβόμαστε. Από την άλλη, πιστεύω πρέπει να είναι σαφές ότι και η δική μας υπηρεσία οφείλει να υπερασπιστεί το δικαίωμα της να προβαίνει σε ελέγχους. Στα τηλεφωνική παρέμβαση στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρο, ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάζικος τόνισε ότι επιβάλλεται ο έλεγχος, αλλά δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται αποφάσεις πριν τελεσεδικήσουν. Και έκανε λόγο για προσπάθεια διασυρμού του ονόματός του. Αφήσαμε να αιωρείται εις τον κόσμο μέσα από τη δημοσίευση του άρθρου εκείνου της νομοθεσίας για πρόστιμο ή φυλάκιση, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Υπουργός των Εσωτερικών κινδυνεύει να πάει φυλακή, διότι παρέλειψε, όχι απέκρυψε, διότι παρέλειψε να δηλώσει αυτό, γιατί έτσι δεν ήθελε ο άνθρωπος. Πότε πάει φυλακή, κύριε Μιχαηλίδη, με αυτόν τον νόμο? Τέλος, ο κύριος Χάσικος δήλωσε έτοιμος να παραιτηθεί σε περίπτωση που εντοπιστεί έστω και μία περίπτωση δικής του παρέμβασης στη διαδικασία λήψης απόφασης ανεξάρτητου οργανισμού που υπάγεται στο Υπουργείο του.